Ξέρει ποιο είναι ο καλύτερο επιθετικό χάφ του ελληνικού πρωταθλήματο σε αυτέ τι πρώτε αγωνιστικέ. Πώ δεν ξέρω. Κωνσταντελιά. Όχι. Μακασέτας. Okay. Είναι στην πόλη το πρώτο που ανέφερε. Και ποιο το λέει αυτό. Τα στοιχεία το λένε, Γιώργο. Πάμε να δούμε. Ready? Το σημερινό επεισόδιο αφορά τον Μανού Καρθία. Εμεί έχουμε στην παρέα μα τον Γιώργο Βρότσο, ο οποίο είναι researcher στο κανάλι μα και θα μα πει δύο λόγια παραπάνω για τον Ισπανό Χαφ Ένα σύντομο βιογραφικό, δύο λόγια τι προηγούμενε του ομάδε και το τι έχει κάνει μέχρι στιγμή στην ποδοσφαιρική του καριέρα, Γιώργο. Δηλαδή για τη νέα μεταγραφή που κάναμε, εμένα δεν θα μου πει τίποτα. Ποια νέα μεταγραφή, τι εννοεί. Ο Γιώργο, νέα μεταγραφή δεν είναι. Ναι, θα μα και τη λήξει τώρα τι ποδοσφαιρικέ του γνώσει. Εσύ, ομολογό. Okay. Λοιπόν. Γεια σου Γιώργο Γεια σου Γιώργο, γεια σου Χρήστο Είμαστε σήμερα εδώ να πούμε για τον Ερμάνου Γκαρθία ε, Ο οποίο η αλήθεια είναι ότι μας έχει κάνει αρκετά καλή εντύπωση μέχρι τώρα Πώς λοιπόν, φτάσαμε και... Γιώργο στο σημείο να είναι σε αυτές τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές Είναι όπως είπαμε και στην, ε... στο intro είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής επιθετικός χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος Και έχει βάλει μάλιστα και γκολ τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Μπάοκ μια και ανέφερε τον κόλ με τον Μπάουκ. Τι ξανακάνει. Έχει βάλει πολύ παρόμοιο γκολ από δεξιά μέσα από την περιοχή στην κλειστή κιόλα γωνία. Για yeah, πε μα έτσι κι άλλα, ωραία. Ε, Καταρχά, είναι από τα πολύ βασικά. Είναι Ισπανό. Προέρχεται από μια πόλη το Οβιέδο, όπου και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Από την Αστούρο Βιέδο συγκεκριμένα. Από εκεί ήταν. Ε, ε... θυμάμαι όταν έπαιζε Χρήστο και Γιώργο η Μπαρσελώνα. Λέγανε συνέχεια ότι για τον Βίγια τότε, ξέρεις, υπήρχε ο Μέση Βίγια Πέδρος στην Παρτσελονία και λέγανε ο Αστουριανό, ο Νταβίτ Βίγια. Είναι από την ίδια πόλη. Λε. Προέρχονται από τις ίδιε ακαδημίες. Αστούρο Βιέδο λέγεται η ομάδα και είναι μια κοινότητα της Ισπανίας. Πέρα από τον ε, Μάνου Γκαρθία, στι ίδιε ακαδημίε έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και ο μεγάλο αυτό ποδοσφαιριστή, όπω ανέφερε, Νταβιδίγια. Αυτή είναι η σύνδεση. Ε, και γι' αυτό, όπω είπε, τον αναφέρουν ω Αστουριανό. Ε, όσον αφορά τώρα κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά του Μάνου Γκαρθία, δεν είναι πολύ ψηλό παίκτη. Είναι στο 1,70. Η θέση στην οποία αρέσκεται να παίζει μέχρι στιγμή, στο 10. Η πρώτου επαγγελματική ομάδα ποια είναι. Λοιπόν, οι Αστούροβιέδο. Είναι μια ομάδα που αγωνιζόταν κατά κύριο λόγο στι ερασιτεχνικέ κατηγορίε και δεν ανέβηκε στα επαγγελματικά επίπεδα του Ισπανικού Ποδοσφαίρου. Η πρώτη επαγγελματική ομάδα ως, στο, σε επίπεδο ακαδημιών είναι η Sporting Hechon. Έπειτα από εκεί πήγε στην mm -hmm. γνωστή σε όλου μα Manchester όπου έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του 2015 τη πρώτη ομάδα, ο οποίο ο ίδιο ο Μάνουελ Πελεγκρίνη τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την καλοκαιρινή προετοιμασία. Οπότε είναι ένα αξιοσημείωτο το στοιχείο για την μέχρι τότε καριέρα του. Πηγαίνει στην Αγγλία. Τι γίνεται, Μένει στην ομάδα ή τον δίνει δανεικό. Και, κατά κύριο λόγο έχει πάει ιδανικό σε πολλέ ομάδε, τι οποίε θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Ωστόσο αγωνίζεται κυρίως στις μικρές κατηγορίες ε, της ε, Manchester City, όπως την ε, Under-19, ακόμα και την Under-21 και με την αμυντική ομάδα καταγράφει τέσσερις συμμετοχές Είχε σύνδρο. εκεί στην ε, City, ξέρεις ότι υπήρχε πλειάδα ποδοσφαιριστών που υπάρχουν, ήταν, ήταν πολύ μεγάλη δεξαμένη τότε η Manchester City, έπαιρνε πολλούς παίχτες από διάφορες χώρες. Έχει κάποιο, κάποια σύνδεση με κάποιον από το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί πολλοί Ισπανοί έρχονται στον Αστέρα, Τρίπολη, στον Άρη, έρχονται και άλλοι Ισπανοί ποδοσφαιριστέ. Ε, ο γνωστό σε, σε, όλους όλου μα, Παύλο Φερνάντε, από την θητεία του εδώ ακόμα είναι, στο Βόλο πρωτίστω και τώρα είναι στην ΑΕΚ, ε, ήταν και αυτό στι Ακαδημίε τη Manchester City. Μα είπε Γιώργο ότι έχει πάει σε αρκετέ ομάδε δανεικό από την Manchester City από το 2015 και μετά. Ναι, για πε μα, εντάχει, τι έχει γίνει. Η πρώτη σεζόν στην οποία έφυγε ο Δανικός από την αγγλική ομάδα είναι το 2016-2017. Αγωνίστηκε σε δύο ομάδε, βέβαια. Το πρώτο μισό αγωνίστηκε για την Αλαβέ, όπου δεν κατέγραψε πάνω από μία συμμετοχή. Στο δεύτερο εξάμεινο αγωνίστηκε για την Ολλανδική Μπρέντα στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, όπου εκεί ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα του βήματα και τα πρώτα του θετικά στοιχεία να αρχίσουν να εμφανίζονται. Με αυτό το εξάμεινο κατέγραψε 23 συμμετοχές, 2 γκολ και 9 Στη συνέχεια, έπειτα και από την άνοδο που κατέφερε η Ολλανδική ομάδα, επεκτείνεται ο το γνώστος του από τη το Manchester City. Ε, Σημειώνοντα 34 συμμετοχέ, θα λέγαμε σε μια γεμάτη σεζόν. Ωστόσο, τα στατιστικά του είναι κάπω φτωχά. Ένα ακόμη και μία ένα σύστη Ωστόσο, το αξιοσημείο του στη συγκεκριμένη σεζόν και αυτό που πιστεύω θα σα αρέσει και στου δύο είναι οι επιτυχημένε τρίπλε. Έχει 3,5 επιτυχημένε τρίπλε στη συγκεκριμένη σεζόν με ποσοστό 51%. Γιώργο, σε τι θέσει αγωνίζεται εκεί, Το 17-18 στην Πρέντα που έχει αυτή τη γεμάτη σεζόν αγωνίζεται κυρίω ω επιθετικό μέσο, το κλασικό δεκάρι που λέμε, αλλά αγωνίζεται επίση και δεξιό εσωτερικό μέσο σε λιγότερα βέβαια παιχνίδια αγωνίζεται και ω αριστερό μέσο. Στα half space, στα half space, στα half space. θα παίζανε 4-3-3 και 4-2-3. Ναι, ναι, ναι αριστερό ιστορικό και, και, και θα κινούταν και στι δύο πλευρέ ανάλογα και μάλλον τον αντίπαλο. την επόμενη σεζόν τελειώνει ο δανεισμό του. Αλλά όχι και το συμβόλαιο με τη City. Οπότε η City τον ξαναστέλνει δανεικό στην Τουλούζ, Γαλλία. Εκεί έχει 31 συμμετοχέ, 31 συμμετοχέ. Τέσσερι Πάλι okay. έτσι έχουμε δύο κομμάτια μέσα στη σεζόν. Θέλω λίγο να μα πει ακριβώ αν έπαιζε το ίδιο όλη τη σεζόν στην Τουλούζ. Το πρώτο εξάμεινο έπαιζε αρκετά έω συνεχώ βασικό. Ε, το δεύτερο εξάμεινο, ωστόσο, μπορούμε να δούμε ότι έρχεται κυρίω από τον πάγκο. Έχει ολιγόλεπτε συμμετοχέ σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο. Ναι, είτε σαν να έχασε τη θέση του ή μπορεί να ήρθε κάποιο άλλο παίχτη και να Κάποιος, πήρε τη θέση. Ναι, κάποια <σχει> μεταγραφή ενδεχομένω, είναι αλλάξανε αλλάξει ένα προπονητή. Οπότε, και αυτό ισχύει. Ωραία. Τελειώνει το Λουζ μετά. Ε, μετά πηγαίνει στη Χιχόν. Με αγορά. Με αγοράζει η Χιχόν. Όπω αναφέραμε και πριν, ήταν στι ακαδημίε τη. Με τι ποσό. 1920 -1920, με τι ποσό. Ε, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν τότε το, το, market value του στα 5 και η συμφωνία ήταν στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τη χρονιά η Χιχόν αγωνίζεται στη β' κατηγορία τη Ισπανία. Ε, με τον Μάνο Γκαρθία να αγωνίζεται σε 40 αγώνε. Μποράρει τρει φορέ. Είναι αρκετά καλό νούμερο για τη μέχρι τώρα καριέρα. Και ε, αν θέλετε να αναφέρουμε κιόλα και, και τι θέσει τι οποίε αγωνίστηκε κατά κύριο λόγο, γιατί βλέπουμε μια διαφοροποίηση σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε να παίζει κυρίω στα αριστερά. Όταν λέω αριστερά, εννοώ ω αριστερό μέσο, αλλά και ω αριστερό εξτρέμ, δηλαδή στην γραμμή, στο φτερό. Αυτά για την πρώτη του χρονιά στην Ισπανική χρονιά. Ε, 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 δεύτερη... Κανέ. Ανεβήκαν το 2021. Καταγράφει στο 2021 35 συμμετοχέ. Ένα γκολ και τρει ασίστ. Τα μιλότερα νούμερα, αλλά γεμάτη και πάλι σεζόν. 35 μάτσε, δεν θα λέει και λίγα. Όπου εκεί αγωνίζεται κυρίω στην αριστερή και μόνο πλευρά. Έπειτα συνεχίζει σε... ω δανεικό στην Αλαβέ. Όπου αγωνιζόταν και εκείνη στην Λα την πρώτη κατηγορία τη Ισπανία. Όπου και εκεί Προτιμούν οι προπονητέ του ή ο προπονητή του να το χρησιμοποιούν στην αριστερή πλευρά. Ω αριστερό κεντρικό μέσο αλλά και ω αριστερό εξτρέμ στα φτερά Ωραία. Και αφήνει την Ιβήρη και Χερσόνησο, καλοκαίρι του 2022. Έχετε στην Ελλάδα για τον Άρη. Ο Άρη πληρώνει 3,2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του. Ωστόσο δεν πήρε όλο το ποσοστό. Έχει μέχρι και σήμερα το 75% του, του Ισπανού, 25% ανήκει ακόμα στην Χιχόν. Ε, η σεζόν, η καριέρα του μάλλον στον Άρη δεν ξεκινάει όσο καλά θα ήθελε, καθώ παθαίνει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό με τη ρηξιά του. Πότε έγινε αυτό, Συγκεκριμένα τον, τον Ιανουάριο του 2023. Δηλαδή ήταν περίπου 6 μήνε στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς τους 6 μήνε κατέγραψε 17 συμμετοχέ, 4 γκολ και 2 assists. Αναφέρω αυτό λόγω του ότι ξανά παίξε στην επόμενη σεζόν. Οπότε μέχρι το Γενάρη του 2023 ήταν ενεργό και συμμετείχε στις κανονικά στι υποχρεώσει τη αγωνιστική. Οπότε. επιστρέφει. Επιστρέφει τον επόμενο Γενάρη. Ήρκε σε ένα χρόνο η αποθεραπεία του. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Και αν δεν κάνω λάθο, ε, είχε, ένα, είχε, είχε πάλι έναν μικρό τραυματισμό. Ενώ ήταν έτοιμο να επιστρέψει τον Οκτώβριο και τον άφησε παραπίσω. Ναι, όσον αφορά το χιαστό του ήταν αυτό. Δεν είχε επανέλθει πλήρω. Κρίμα, γιατί ήταν ε, και σε full φόρμα τότε, στάση. με πολλά γκολ. Είχε βάλει και το hat trick στο βόλο. Πάμε λίγο και στην φετινή μικρή μέχρι τώρα περίοδο, σε 7 πρωταγωνιστικέ. Τι έχει κάνει. Το φετινό δείγμα μπορεί να είναι μικρό μέχρι στιγμή, αλλά λόγω και τη εικόνα τη ομάδα είναι εξαιρετικό. Η συνολική εικόνα του Άρη, έχοντα μαζέψει μέχρι στιγμή 14 βαθμού, με τι εμφανίσει του ίδιου έχουν συντελέσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμή πάντα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε κοντά μα ένα από τα επόμενα επεισόδια. Ήταν πολύ ωραία είναι... αυτά που μα παρουσίασε και μα ανέφερε, γιατί είναι πράγματα τα οποία εντάξει, θέλουν λίγο ψάξιμο. Θέλει χρόνο για να κάτσει να τα, τα βρει. Θα χαρούμε να σε έχουμε ξανά σε κάποιο <στοντά> επεισόδιο κοντά μα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αφού μα έκανε ο Γιώργο στην εισαγωγή για το Μανού Καρθία, πάμε να δούμε τώρα, Χρήστο, τα δικά μα. Έχει φτιάξει κάρτε και τέτοια και βίντεο. Ε, νούμερα τώρα, ξέρει τώρα. Εδώ, η καλύτερη μου είναι με τα νούμερα. Ελπίζω να καταλάβει ο κόσμο για ποιο λόγο γίνεται τόσο ντόρο και ο Άρης πρωταγωνιστεί όχι άδικα στο φετινό πρωτάθλημα και σε πολλέ κατηγορίε έχει μέσου, σιφουέντε, μοντσού, τον Καρθία. Έχει φυσικά πρώτο σκόρε των μωρών. Δεν είναι τυχαίο το ότι τροφοδοτείται από του υπόλοιπου που παίζουν τρι, τριγύρω του και τον Διαντή και τον Πιόνε Ιστο. Τρομερή ομάδα η φετινή του Άρη και μακάρι για το καλό του ποδοσφαίρου του ελληνικού να καταφέρει να συνεχίσει το πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίζει. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθο, πέρα από τον Μανού Γκαρθία που, που είναι ο καλύτερο επιθετικό, Χαφ και δεν το λέμε εμεί, το λέει το σύστημα αξιολόγηση που υπάρχει, νομίζω ότι καλύτερο φόρο είναι και ο Μωρόν. Ναι. ναι, είναι σε αρκετέ κατηγορίε ψηλά, δηλαδή συνεισφέρει και στα κομμάτια της δημιουργίας και του να συνδυαστεί αλλά και να απειλήσει τόσο εκτός περιοχής όσο και εντός. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τις κάθετες που παίρνει από τους ε, μεσοεπιθετικούς που τον τροφοδοτούν το και να απειλεί και εντάξει φυσικά φαίνεται και από, την, τη λίστα των σκόρερ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εν τω μεταξύ ο Μανού Γκαρθία μετά την, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε όπως είπαμε και πριν, τα νούμερα του, αν τα δούμε, δεν φαίνεται να έχουν αποτυπωθεί σε νέα δεδομένα. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Ό,τι έκανε πριν, συνεχίζει να κάνει ακόμα. Και πριν, εννοούμε το πρώτο εξάμεινο που ήρθε στον Άρη μέχρι τον τραυματισμό του. Είναι σαν να υπάρχει απλά ένα μικρό break τον δραματισμό του και να συνεχίζει και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι είναι και ακόμη καλύτερο με βάση τα στοιχεία και το τι κάνει μέσα στο παιχνίδι του Άρη. Δηλαδή, ο Άκη Μάτζιο τον έχει σε έναν ρόλο ο οποίο είναι να είναι κοντά στον Μωρόν και να είναι ο συνδετικό κρίκο ουσιαστικά του κέντρου και του επιθετικού. Μου άρεσαν και είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει με μεγάλη κατοχή τη επιθέσει τη. Ο Μάνου Γκαρθία είναι αυτό. Που θα πάρει τι πάσε, οι συμπαίκτε του κοιτάνε πάντα να τον βρουν. Έχει το ρόλο του playmaker γιατί δίνει έναν τα χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν. Ε, έχουν να κάνουν με το απρόβλεπτο στοιχείο που διαθέτει, την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση και την ταχύτητα σκέψη ειδικά στην πάσα, αυτό είναι ευδιάκριτο. Κάνει κάποιε πάσε τι οποίε έχει εντοπίσει από πριν και μοιράζει το παιχνίδι ανάλογα. Και τελευταία δείχνει όλο αυτό να το εκμεταλλεύεται ο Άκη Μάτζιο και να του δίνει όλο και περισσότερο την μπάλα. Με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι, Χρήστο, που. Με την Λαμία συγκεκριμένα το 2-0, με τα δύο γκολ του Μωρόν, ο οποίο Μανού Γκαρθία είχε 95 επαφέ με την μπάλα. Που σημαίνει ότι. <laughs> 95 επαφέ σημαίνει ότι είναι ο πρώτο παίχτη που παίρνει την μπάλα με ουσιαστικά. Μιλάμε λοιπόν για το καλύτερο επιθετικό χάφο του πρωταθλήματο, ο οποίο τυχάνει αυτή τη στιγμή να είναι και ένα playmaker, ο οποίο παίζει σε ψηλά μέτρα. Παίζει μπροστά από τη μεσαία γραμμή και πίσω από τον Μωρόν. Και ξέρει τι τώρα γίνεται. Έχει συχνή παρουσία. Στην αντίπαλη περιοχή. Και αν το συγκρίνει αυτό και το βάλει κάτω, μαζί με την επιθετικότητα στα μαρκαρίσματά του, βρίσκει ένα πακέτο ποδοσφαιριστή που είναι περιζήτητο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Σε ομάδε που θέλουν να πιέσουν, κυρίω ή και που να απειλήσουν μέσα στην περιοχή. Τι εννοείς? Το που κάνει στον Ολυμπιακό τσικίνιο το κάνει με ένα πιο φαντεζή τρόπο ο Μανού Γκαρθία. Επειδή όμως η τεχνική του κατάρτιση είναι αυτή που σου μένει πρώτα το μυαλό σου συνειδητοποιεί δεν, δεν μπορεί να καταλάβει ότι την ίδια δουλειά που κάνει ο Τσικίνιο, η οποία μπορεί να είναι χαρακτηριστική και βρώμικη, που είναι να πιέζει, να τρέχει στον αντίπαλο, να τρέχει στου καινού χώρου, αυτά τα πράγματα θα τα κάνει και ο Μανού. Ναι, ναι, τι. Δεν ναι, είναι, είναι πιο δημιουργικό για μένα ο Μανού. Μπορεί να είναι πιο δημιουργικό. Βγάλε το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Στο αμυντικό κομμάτι, περιμένει κανεί, επειδή έχει τόσο καλή τεχνική κατάρτιση, περιμένει κάποιο ότι δεν θα έχει μεγάλη συνεισφορά στο κομμάτι τη άμυνα και όμως δεν, δεν είναι, είναι, όμως δεν είναι έτσι δεν είναι καθόλου έτσι διότι βλέπουμε ότι πιέζει θα πάει με σπριντ κυρίως πάνω στον αντίπαλο αμυντικό να τον αναγκάσει να δώσει πάσα ή προ τα πίσω ή προ το πλάι. Δηλαδή το pressing που κάνει έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να, μην Ο έχει, μάθημα. μπορεί να μην έχει, sorry, μπορεί να μην έχει στον Άρη με την έννοια ότι η υπόλοιποι τριγύρω του να μην είναι τόσο aggressive στο μαρκάρισμα. Αλλά σε μια ομάδα παράδειγμα όπω η πίεση του Τζικίνιο στον Ολυμπιακό, όπου υπάρχει συνολικά ένα καλό pressing στον Μεντριλίμπαρ, εκεί θα είχε πολύ τρομερό αποτέλεσμα και θα βοήθαγε ακόμη παραπάνω. Θυμηθεί, είχαμε κάνει το... την νίκη του Άρη με 2-1 επί του Ολυμπιακού και στην 4-4-2 άμυνα που παίζει ο, ο Άκη ο Μάτζιο, είχαμε επισημάνει την επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα του Μάνου. Τώρα που κάτσαμε και το σκαλίσαμε λίγο παραπάνω, βλέπει ότι δεν ήταν τυχαίο. Και ότι ο Μάνου Γκαρσία έχει συγκεκριμένο ρόλο στο αμυντικό κομμάτι, ο οποίο είναι και κομβικό. Για να μένει ο Μωρόν σε πιο ψηλά μέτρα, να μπορεί να σπαταλά λιγότερε δυνάμει για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και να σκοράρει. Ο Μάνου Γκαρσία είναι αυτό ο οποίο καλύπτει ουσιαστικά και το Μωρόν στο αμυντικό κομμάτι. Να περάσουμε σε νούμερα. Ναι, ε, και δεν περνάμε μετά, να Εντάξει, Εφού τα έχουμε τώρα, θα τα δείξουμε και θα πάμε λίγο σιγά-σιγά να δούμε, Γιώργο, τι έχει κάνει ο Μανου από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την 7η να τα πάρουμε λίγο σιγά σιγά είναι ένα, τι έχει κάνει σε κάθε match, τα οποία είναι αξιοπρόσεχτα και χρήζουν ενδιαφέρον και ανάλυση. Δηλαδή, πάμε στην πρώτη αγωνιστική με τον αντρόμι του και τι έχει κάνει. 37-41 πάσει, 90%, 61 παφέ. Έχει 80% στι έντρε. Έχει επίση μακρινέ μπαλιέ. Έχει 2-4 τρίπλε. Έχει 2 key passes. Έχει και μια μεγάλη ευκαιρία. Άρα είναι μέσα στο παιχνίδι του Άρη. Είναι εκεί, είναι κοντά στην περιοχή, δίνει δηλαδή και το playmaking αλλά και την τελική πάσα. Από την πρώτη αγωνιστική, φάνηκε τι θα ακολουθήσει. Μπήκε ο Ρεξάτο, ο Μάνου Γκαρθία, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βλέπει ότι και στη δεύτερη αγωνιστική, απέναντι στον Πανσεραϊκό, έχει γράψει μια εξαιρετική στατιστική κατηγορία όσον αφορά το κομμάτι τη πάσα. Ένα ποδοσφαιριστή με λίγα λάθη που ξέρει να κατευθύνει το παιχνίδι τη ομάδα του. Και μην ξεχνά ότι η κατεύθυνση σε μια ομάδα, η κατεύθυνση τη πάσα. Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί σε γλιτώνει από διάφορα άλλα προβλήματα και είναι ένα φαινόμενο σπάνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστές να μπορούν να πασάρουν στην πλευρά που πρέπει, να έχουν καλό pass selection και καλή πλευρά δεν έχω βάλει τυχαία να ξέρει το 0 σε μια τρίπλε γιατί ήθελα να δείξω και να τονίσω ότι μπορεί να είναι μάτι το οποίο να μην θέλει να το πάει στην προσωπική του ενέργεια και να, να παίξει λίγο πιο ατομικά. και αυτό φαίνεται τα υπόλοιπα νούμερα. Δηλαδή έχει 5-5 μακρινέ μπαλιέ, 6-6 στο τελευταίο μισό, στο τελευταίο τρίτο. 9 στι 11 πάσα προ τα μπροστά, δηλαδή ψάχνει τους του συμπέφτε του. Δεν είναι ότι παίζει μόνο για τον εαυτό του. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Αστέρα να καταγράφει μια πάρα πολύ καλή στατιστική κατηγορία και να είναι συνεπή στα πράγματα που κάνει. Ο όγκος που διαχειρίζεται στι πάσει παραμένει κοντά. Επιχειρεί τι ίδιε μακρινέ πάσει. Πάντα είναι επιτυχημένε οι αλλαγέ παιχνιδιού που επιχειρεί. Το κάνει και την τέταρτη αγωνιστική με τον Νόφη που κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστή που θα σκοράρει αρκετά παρότι το έκανε και με τον Ολυμπιακό και με τον Μπάουκ. Όμω είναι ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να εκμεταλλευτεί του συμπέχτε του. Κάνει τους του συμπέχτε του καλύτερου. Είναι πολύ σημαντικό, Χρήστο, να κάνει του συμπέχτε του καλύτερου. Και είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει ταυτόχρονα και θέαμα. Κοίταξε ο τρόπο που κάνει το, το link-up που λέμε εμεί, δηλαδή να συνδυάζεται με του τριγύρω του, με του δύο αμυντικού χαφ ή με τα extreme που παίζουν αριστερά δεξιά. Δηλαδή εκεί μπορεί με την τεχνική του να μοιράζει την μπάλα με τη μία πολλέ φορέ, ακόμη και με πιο φανταζή τρόπο, με τα κουνάκια. Βάζει το παιχνίδι του μεγάλο ρεπερτόριο, τρίπλα. Μπορεί να αποφύγει ανάμεσα σε δύο και τρει αντιπάλου. Και αυτό βοηθάει διότι όταν εσύ θα αποφύγει έναν αντίπαλο και θα έρθει να σε κλείσει ο δεύτερο, σημαίνει ότι κάποιο συμπέκτη του έχει μείνει ξεμαρκάριστο, έτσι. Άρα εκεί, επειδή έχει και την πολύ καλή τεχνική και ψυχραιμία, μπορεί να βρει το συμπέκτη στον κενό χώρο. Και του αρέσει κιόλα να κάνει κάθετε μπαλιέ προ το εξτρέμ. Δηλαδή, βγαίνει στα μεσοδιαστήματα και τυχαίνει σε πολλά παιχνίδια. Και πέρσι, στο δεύτερο μισό που έπαιξε, να βρίσκει του συμπαίκτου του με, κάθετα... με κάθετε πάσει. Ωραία όλα αυτά. Όλα καλά. Λέμε για τα καλά του Μάνου Γκαρθία. Όμω, αυτό που θα πρέπει να μα προβληματίσει στην περίπτωσή του, γιατί δεν γίνεται ένα ποδοσφαιριστή να τα έχει όλα τέλεια, είναι το γκολ. Μπορεί να έχει βάλει γκολ στα μεγαλύτερα ντέρμπι που έχει δώσει ο Άρης φέτος, ειδικά αυτό στην, στο γήπεδο της Τούμπας, όμως και στα δύο γκολ που έχει σημειώσει και με τον Μπάοκ και με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει από μόλις μία τελική. Την τελική που έκανε δηλαδή, σε δύο τελικές, έχει βάλει δύο γκολ και αυτό είναι το αρνητικό του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στις μεσοεπιθετικές θέσεις και κοντά στο φορ, αλλά δεν πηγαίνει σε τελικές. Ξέρεις τι γίνεται Ξέρεις επειδή... Τι μου Ποιο, πες. Ποιος ήταν πάρα πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι μιας ομάδας... Ο Μπερνάρ, δεν... θα σου πω, που δεν σκόραρε ο Μπερνάρ. Ναι, ναι. Και τα λέγαμε από πέρσι. Δηλαδή ήταν πάντα μέσα στι φάσει, δημιουργούσε, ήξερε πάντα και επέλεγε την καταλληλότερη. Έκανε την, την καταλληλότερη πάσα προ του παίκτε του. Αλλά όταν έφτανε προ τον γκολ, είτε δεν είχε καλό τελείωμα, ή ήταν αδύναμο το σουτ. Κάπω έτσι είναι και ο Μανού Γκαρθία. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Όποτε βλέπω να κάνει σουτ, σπάνια μπαίνει στην περιοχή να σουτάρει. Τώρα με τον Πάουκ βέβαια, μπήκε στην περιοχή και τελείωσε το, τη φάση. Αλλά γενικότερα επιλέγει να σουτάρει από το ύψο τη γραμμή γύρω από την περιοχή, να κάνει κάποιο σουτ τεχνικό ή μονοκόμματο. Αυτή είναι ουσιαστικά η επιλογή του σουτ που έχει. Απλά ή θα βρει ευστία και θα πάει καλά, α πούμε, ή δεν θα πάει. Και φτάνει στο παιχνίδι με τη Λαμία, στο οποίο κάνει μία παρουσία πολύ γεμάτη όσον αφορά το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια γιατί έρχεται συνεχώς σε επαφές. Με την μπάλα όπως είπε και πριν 95 επαφές έχει διαχειριστεί 81 πάσες με τις 68 σωστές και έχει κάνει και 11 μακρινές μπαλιές. Όπως καταλαβαίνεις στο μάτς με τη Λαμία το τελευταίο ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ουσιαστικά λειτουργήσε ως ο κύριος εκφραστής όλων των επιθέσεων του Άρη. Καλά όλα αυτά όμως, αλλά υπάρχουν και ακόμη πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να, να δείξουμε και να πούμε Γιώργο, τα οποία είναι πάλι με βάση τα στατιστικά αλλά κάποιε κατηγορίε οι οποίε είναι λίγο πιο, πιο συγκεκριμένε και αφορούν πλέον τα data analytics που έχουν να κάνουν με assist, goal, την επίδραση που έχει το παιχνίδι, τον μέσο όρο και με βάση αντίπαλου παίκτε που παίζουν στις ίδιε θέσει και από ομάδε. ΑΕΚ, παραθυναίκου και θα δούμε παρακάτω τι εννοώ. Άρα, μιλάμε για συνολικό το ελληνικό πρωτάθλημα που βρίσκεται σε συνάρτηση με του που παίχτε των ομάδων. Για πε, μας τι έχει συγκεντρώσει. Να πάμε λίγο στην πρώτη κάρτα, η οποία αφορά τι. Ε εξ assist, όπω λέγονται, δηλαδή οι προσδοκόμενε assist που έχει ο Μανού Γκαρθία και ο οποίο είναι πρώτο. Είναι μαζί με τον Τετέ στην πρώτη θέση με 1,34 assist ανά μάτ. Συνεχίζουμε, βλέπουμε και τα 6 goals και assist που είναι στα 2,17 σε μέσο όρο. Εντάξει, είναι χαμηλά, αλλά δεν έχει να λέει διότι είναι αυτό που είπε ότι δεν σκοράρει. Εάν σκόραρε, θα ήταν πολύ παραπάνω. Δηλαδή σε αυτήν την κατηγορία πρώτο, α πούμε, είναι ο μωρών. Επειδή δεν έχει το goal, σε σχέση με τους υπόλοιπους, του υπόλοιπου του και έχει, 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 έχει δύο γκολ και έχει μία assist μόνο. Αυτό τον, το κατεβάζει σε, σε ranking. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο συνεισφέρει. Δηλαδή, έχει το πακέτο και τη assist και του γκολ που δεν έχουν άλλοι. Εντάξει, και έχει και το 0,44 90 λεπτά, δηλαδή κάνει ένα match, μισό γκολ ή assist. Και είναι λογικό διότι έχει 7 matches 2 και 1 που είναι 3, άρα είναι κάπου εκεί όμως στους όρους. Τις κάθετες πάσες είναι τρίτο στο πρωτάθλημα με 6, κάνει 1,22 πάσει ανά 90 λεπτο ένας πάρα πολύ καλός αριθμός που εκμεταλλεύεται και βάζει αυτή η κάρτα βάζει και στο παιχνίδι των μωρών έχει κάνει 7 κυπάσεις 0,61 ανά 90 λεπτο ενώ ο Άρης έχει 20 σε όλο το πρωτάθλημα άρα βλέπουμε ότι είναι ο κύριος εκφραστής της τελικής πάσας προς τον Διαντή, προς τον Σύστο και φυσικά προς τον Μωρών. θα πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα που έχει να κάνει και με άλλους συμπαίχτες του αλλά και αντιπάλους που εδώ βλέπουμε τις πάσες που έχει κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου που είναι 31 και έχει μέσο όρο 77% ο Μανού Γκαρθία. Βλέπουμε του δύο συμπαίκτε του Γιώργου σε αυτήν την κάρτα: ο Σιφουέντε που έχει 48 και ο Μόντ που έχει 46, ενώ χαμηλότερα από τον Μανού είναι ο Μπακασέτα με 30. Ενώ σκέψω ότι όλε οι πάσει του Άρη στο τελευταίο κομμάτι είναι 272. Έχει καλύτερο ποσοστό ο Μανού Γκαρθία δικό του παρά του Άρη το, το Βέβαια, εδώ στην κάρτα βλέπουμε ότι ο Σιφουέντε με το Μόντσο που παίζουν πίσω από το, από το Μάνου Γκαρθία έχουν τη δυνατότητα, όπω είναι φυσικό, να κάνουν περισσότερε πάσει στο αντίπαλο τρίτο. Γιατί στο αντίπαλο τρίτο βρίσκεται ο αποδέκτης ο playmaker, ο Μάνου Γκαρθία. Και ο οποίος έχει πιο λίγε επιλογέ. Έτσι έχει μόνο των μωρών ή κάποιον Extreme. Ακριβώ. Και δεν είναι πάσα το Final Third γιατί είναι ήδη στο Final Third αυτός. Βέβαια, Οπότε, αυτό. Βέβαια, αυτό σημαίνει καταλαβαίνουμε... ότι κατεβαίνει και λίγο πιο χαμηλά πολλέ φορέ. Στο ύψο που είναι οι άλλοι δύο. Εδώ καταλαβαίνουμε και την συνολική βαθμολογία του index το οποίο τον έχει κατατάξει πρώτο στην κατηγορία γιατί παίρνει όλα αυτά που λέμε εμείς και τα συνδυάζει μαζί. Θα το δούμε στη συνέχεια του Index γιατί ενδιάμεσα έχουμε μια άλλη κάρτα ακόμη που είναι οι έξυπνε πάσει προσπαθώ εγώ τώρα να τις περάσω γρήγορα και εσύ μην το oh, χάσει εκεί να το δεις ότι την, την πέρασα δεν θα τι περάσουμε μία-μία, θα τι δούμε όλε. λοιπόν, Smart Passes έχει 4 και κάνει 0,81 σε κάθε μάθη να ξέρει. είναι κάτω από τον τόμα του Παντσαραϊκού και τον ουναή του Παναθηναϊκού αλλά είναι πιο πάνω από τον Μπακασέτα, από τον Μουρκ και από τον Πινέδα, δείγμα του τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα σε 7 πρώτες αγωνιστικές στο νοικοπαγάθ ότι είναι τρίτο στο πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία. Σωστά. Πάμε στο index που είπε και εσύ πιο πριν. Γιατί συγκαταλέγεται στην κορυφή ε, κορυφαία ενδεκάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, διότι προφανώ είναι μαζί με τον Μενδιάτα του Βόλου τα δύο χαφ που έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία του και τα ranking στι βαθμολογίε. Εγώ κατα... θα σε πήγαινα κατευθείαν. Δεν θα εμφάνιζα καμία. Εντάξει. Μόνο αυτή. Εντάξει. Αυτή νομίζω ότι είναι <laughs> ωραία. όλο το ζημί. Τελευταία κάρτα λοιπόν. Νούμερο 1 στα rankings είναι ο Μανουγκαρθία στου μέσο και είναι πάνω και από Μπακασίτα και από Κιτσικίνιο και από πινέδα. Βλέπω και από Κωνσταντέλια, ο οποίο είναι ο 8ο. Εντάξει. 8ο 8 πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Δεν είναι, το καταλαβαίνει. Δεν είναι χαμηλά. Ο Κωνσταντέλια έχει και έναν άλλο ρόλο. Τον δεν τα έχουμε πει αυτά. Και είναι σε κάποιε κατηγορίε πολύ ψηλά. Γιατί κάποιοι μα βγάζανε τρελού όταν λέγαμε ότι χρησιμοποιείται ο Γιάννη ο Κωνσταντέλια ω. Ως... Δεύτερο φόρ ή φόρ. Ναι, και έχει τι περισσότερε πάσει από οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στο Ελληνικό Πρωτάθλημα που δέχεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι για ένα άλλο βίντεο. Γενικά, Χρήστο Μάνου Γκαρθία καταλαβαίνει πολύ καλά με όλα αυτά που είπαμε, τι κάρτε και τον τρόπο παιχνιδιού του: Ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο χαίρεσε να το βλέπει. Φάνηκε από πολύ νωρί στο Ελληνικό Πρωτάθλημα να ξεχωρίζει με την παρουσία του, να δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του, να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, να είναι επιδραστικό για την ομάδα του και να την κατατάσει από πολύ νωρί στι υψηλέ θέσει. Φαίνεται ότι ο Άρης κάνει μια αξιόμαχη προσπάθεια πίσω από τα φώτα τη δημοσιότητα. Όταν το καλοκαίρι είχαν πέσει αλλού, ο Άρης έκανε τη δουλειά του ήσυχο, έφερε καλού ποδοσφαιριστές, Έχει και ένα προποντή ο οποίο ξέρει τον οργανισμό του Άρη και μπορεί και παίρνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα από όλου του με τελικό αποδέχεται τη βαθμολογία και την κατάταξη των ποδοσφαιριστών στου πίνακε αξιολόγηση. Πώ τα πάει έτσι. Είσαι καλό. Ξέρει, λέω ότι επειδή παρακολουθώ γενικά τον Άρη φέτο, επειδή πάει και πολύ καλά. Στο τελευταίο μάτι με τη Λαμία, δεν ξέρω αν το ξέρει. Οι τρει από του τέσσερι αμυντικού, οι βασικοί, λείπανε. Απουσίαζαν. Και ακόμη περιμένουμε να μπουν στην ομάδα και ο Χουάνκαρ να πάρει χρόνο να βρει ρυθμό. Κάνει, όχι, γιατί να μην είναι και θέση βασικού. Δεξιά έχει τον Μοντόγια. Αρκετά καλή ομάδα. Παμπιάνο με Βέλεθ. Παμπιάνο, θα είναι το δίδυμο όταν είναι καλά όλοι. Ναι. Και ο Βέλεθ είναι ο τρίτο. Ο Μοντόγια που παίζει τα δύο άκρα. Ο Φρίντεκ που παίζει δεξιά μόνιμα είναι από του βασικού. Πλέον έχει ένα αξιόλογο Έχει λύσει και στο κέντρο. Είναι και ο Νταρίντα, πάρα πολύ Ναι, σκέψω πώς... ότι έρχεται τον Μπάγκο Νταρίντα, έχει τον Κετπατζίδη. Ε, Μιλάμε τώρα. Αυτοί οι παίχτε πέρσι ήταν βασικοί, ενώ φέτος έρχονται τον Μπάγκο. Άρα σημαίνει ότι έχει Λεγμάνο. ανέβει. Έχει ανέβει, ναι, έχει, ο Σουλεμάνοφ, έχει ανέβει η ποιότητα. Παραμερίζονται παίχτε οι οποίοι είναι προφανώ αρκετά καλοί. Απλά έχει ανέβει γενικά το επίπεδο του φετινού Άρη και φαίνεται και πολύ καλή δουλειά του Άκη Μάτζου που είπε και εσύ, διότι ξέρει τι ρόλο να δώσει στου παίχτε του. Απολαμβάνουν το παιχνίδι, δηλαδή και στι δηλώσει του παίχτε, βλέπω ότι κυρίω εκεί στο κέντρο υπάρχει ένα παρεάκι το οποίο γουστάρει να παίζει ο ένας με τον άλλον. Και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, όταν απολαμβάνει και το παιχνίδι σου, θα σου βγει και με στον αγωνιστικό χώρο γιατί είναι θέμα ψυχολογία. Έχουμε και τον Μόντσου, ο οποίο είναι και αυτό ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Γενικά, είναι το πρώτο βίντεο που ασχολείται το κανάλι μα με τον Νάρι. Εντάξει, έχουμε κάνει και κάποια παιχνίδια στα οποία, όπω ήταν με τον Ολυμπιακό και κάποια πέρσι, αλλά ουσιαστικά και αποκλειστικά για τον Άρη. Αυτό είναι το πρώτο και για τον Μάνου Γκαρθία. Αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μας και να απολογηθούμε και εμείς με τη σειρά μας αν κάτι είπαμε τις προηγούμενες φορές που δεν ήταν όπως έπρεπε. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθουν αρκετά βιντεά για φέτος για τον Άρη διότι πρόκειται και μια πολύ καλή ομάδα δουλεμένη, φαίνεται αυτό. Και θεωρώ ότι θα καταφέρει να τερματίσει σε καλύτερη θέση από πέρσι. Τουλάχιστον αυτό προβλέπω. Ο χρόνος θα το δείξει. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για τον Μάνου Γκαρθία και τον Άρη. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αφήστε και ένα σχόλιο. Πείτε μας τη γνώμη σας πώς σας φαίνεται. Αν θα το θέλετε σε κάποια άλλη ομάδα, διότι βλέπουν τα βίντεο και παιδιά από άλλες ομάδες. Και πού θα χώραγες στις άλλες ομάδες. Σε ποιον τη θέση. θα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Flashback. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει αρκετά βιντεάκια φέτο για τον Άρη. Είμαι σίγουρο με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα και λόγω Μανού αλλά και γενικότερα τη όλη. Oh no! <laughs>